Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Από την Αθήνα στην Κύπρο. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Κωνσταντίνα. Τι κάνετε, όλα καλά? Είμαστε πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι, πώς νιώθεις η επιστροφή σου μετά από 2 χρόνια που μας έλειψες, η αλήθεια? Εντάξει, χαίρομαι που το λέτε αυτό. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Τα γυρίσματα για το παιχνίδι τα έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε αρκετά, έχουμε δηλαδή 20-25 επεισόδια γυρίσει ήδη για το Guess My Age. Κάνει πρεμιέρα σε εσάς σήμερα το απόγευμα, αν δεν απατώμε. Βεβαίως. Μακάρι να το αγαπήσει ο κόσμος το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που το παίζουμε και μόνοι μας καμιά φορά. Βλέπουμε κάτι και λέμε πόσο να το φαίνεται. Φαίνεται μεγαλύτερο, φαίνεται μικρότερο. Αυτό είναι το παιχνίδι και όσο αφού το κάνουμε με αγάπη, με πλάκα και απενοχοποίηση. Γιατί παλαιότερα, ας πούμε, που δεν υπήρχε το political correct, βλέπαμε έναν άνθρωπο και ντρεπόταν από την ηλικία του, φοβόμαστε να το ρωτήσουμε. Τώρα πια αυτά δεν υπάρχουν. Οπότε έρχονται οι άνθρωποι από μπλεξάρι, θα πέσουν, διασκεδάζουν, γελάμε κι εμείς και είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Γιώργο, τώρα σε ό,τι αφορά το. Έλα, πείτε μου. Απλά, πριν κλείσουμε το Guess My Age, δέχτηκες και την πρόταση γάμου σου. Έχεις και τις κατακτήσεις σου. Εντάξει. Στο πλαίσιο της πλάκας, Τάσο, δεν είναι πραγματική η πρόταση γάμου. Προβάτω, οπότε είναι ψεύτικη κατάσταση. Είναι ψεύτικη και το λες. Θέλουμε να μας πεις λίγο και για το άλλο νέο ξεκίνημά σου, έτσι, μια καθημερινή εκπομπή. Κοιτάξτε, τώρα το στοίχημα ενός δημοσιογράφου, παύλα παρουσιαστή, είναι το καθημερινό ζωντανό. Αυτό είναι δηλαδή. Σωστά. Για μένα ρίχνω το κέντρο πάνω, να σα το πω. Και το άλλο είναι η διασκέδασή μου και εμένα. Δηλαδή πάω και περνάω καλά, διασκεδάζω και εγώ με το παιχνίδι. Παίζω και εγώ και διασκεδάζω. Η δουλειά μας εμάς είναι, όπως κάνετε και εσείς με μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο, το να παρουσιάσουμε ένα καθημερινό πρόγραμμα. Έτσι. Έχουμε στήσει μια πολύ ωραία, πολύ πολύ ωραία ομάδα με τον Δημήτρη τον Παπανώτα, την Ελένη Τζουλάκη, την Κατέρνα την Κακάκη, που είναι η έκπληξη, ένας άνθρωπος της επικοινωνίας που αποφάσισε να κάτσει στο τραπέζι μιας ομάδας και να λέει τη γνώμη του, και με τη δικιά σας την Κάλια, την Ελευθερίου, από την Κύπρο, και ελπίζουμε από αύριο να έτσι λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας, πάντα με χιούμορ, ακομπλεξάριστα και με καθηκότητα αν χρειάζεται, για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Από την πολιτική, τη light πολιτική, δεν θα αναλύσουμε τώρα τα βαριά οικονομικά, τα κοινωνικά θέματα, θα βγάζουμε και ειδήσεις, θα έχουμε συνεντεύξεις πολλές από κλειστόζητες, με κέφι ελπίζουμε να γίνουμε η έτσι μεσημεριανή παρέα έτσι, που θα κάνει συντροφιά στον κόσμο. Γιώργο, πόσο σου έλειψε η καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο, ένα. Και δύο, παρατηρώντας σε και στα social media, έχω την αίσθηση ότι αυτό το διάστημα της αποχής σου, σαν να τα βρήκες περισσότερο με τον εαυτό σου και σαν να έχεις περισσότερο χρόνο να ασχοληθείς με πράγματα που πριν δεν είχες το χρόνο λόγω του φόρτου εργασίας. Κοίτα Τάσο, η αλήθεια είναι ότι αυτή η αγρανάπαυση, η οποία δεν ήταν και δικιά μου επιλογή, ήταν άλλον, αλλά τέλος πάντων συνέβη, μόνο θετικά λειτουργήσε. Διότι καταρχήν είχα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο να περάσω, να σκεφτώ, να περάσω με τα παιδιά μου. Πολύ ελεύθερο χρόνο και πολύ σημαντικό σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες των παιδιών. Είχα τον πατέρα τους κάθε μέρα μαζί. Είχα χρόνο να ταξιδέψω, να διαβάσω, να δω ποια ήταν πιθανόν τα λάθη, υπερβολές του παρελθόντος και να μην τα ξανακάνω. Οπότε πραγματικά γυρίζω ανανεωμένος και με μεγάλη χαρά και αγωνία για αυτή την καθημερινή επαφή. Γιατί κακά τα ψέματα το έχω ξαναγράψει, καλά τα σοου και τα βραδινά, καλά και τα παιχνίδια κτλ. Αλλά είπαμε, ο δημοσιογράφος Παύλα παρουσιαστής είναι για το καθημερινό πρόγραμμα, για αυτή την καθημερινή επαφή με τον κόσμο. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μπαίνουμε κάθε μέρα στο σπίτι του κόσμου με υπευθυνότητα, να τον κάνουμε να περνάει καλά και να είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι να ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας. Πιστέψαμε σε αυτή μου τη νέα τηλεοπτική στροφή, θα προσπαθήσω να οριοθετήσω κάποια τα όρια μου. Ίσως αυτό που λες, να το λες πρώτη φορά, γιατί εγώ είχα την εντύπωση, Γιώργο μου, ότι λατρεύεις τα σοου, λατρεύεις τα παιχνίδια και σου πάνε και πάρα πολύ, αλήθεια. Δεν έχεις ξαναπεί. Κωνσταντίνα, άκου να σου πω κάτι. Λατρεύω το σοου και το παιχνίδι. Το σοου και το παιχνίδι όμως, παρότι την κάνει μεγαλύτερη προβολή κτλ., είναι εύκολη τηλεόραση. Και θα να εξηγήσω τι λέω και στον κόσμο που μας βλέπει τώρα. Περιπίν, λέμε τώρα για το Voice που κάναμε τις 2 πρώτες χρονιές στην Αντένα, τα πολύ πετυχημένα Voice, φτάξε το 75% αν θυμάστε. Και μετά που έγινε και το show στο Sky κτλ. Λοιπόν, εκεί είναι ένα πράγμα που το έχει σκεφτεί κάποιος άλλος, το format δηλαδή, που ουσιαστικά έχει μια πανάκριβη παραγωγή που στα έχει όλα έτοιμα και πας εσύ, το παίζεις ας πούμε ωραίος, σε εισαγωγικά το ωραίος, έτσι αυτό σαρκαστικό είναι, και παρουσιάζεις. Δηλαδή δεν βάζεις πολύ θέα ουσία, απλώς καταθέτεις την προσωπικότητά σου, δεν κάνεις πολύ μεγάλη δουλειά. Το ίδιο πράγμα είναι και στο τηλεπαιχνίδι. Είναι ένα φόρμα που δεν σκεφτεί κάποιος άλλος και εσύ πας την προσωπικότητά σου να κάνεις λίγο χιούμορ, να πειράξεις παίκτες κλπ. Δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή φοβερά πράγματα. Δηλαδή εγώ στο Guess My Age
τι περισσότερο να κάνω από το να παρουσιάσω και να βάλω, ας πούμε, και λίγο πλάκα. Δεν μπορώ να αλλάξω τη θεωρία του παιχνιδιού, ούτε είμαι εγώ που επιλέγω ποιος θα έρθει να παίξει, αν θα είναι ενδιαφέρον ή όχι ποιος θα έρθει να παίξει. Ενώ στο καθημερινό, ξέρεις, πρέπει να ανακαλύψεις ποια κόσματα, το ξέρετε κι εσείς, ποια πράγματα ενδιαφέρουν τον κόσμο, ποια είναι ενδιαφέροντα, να βάλεις τα όρια της αισθητικής. Εκεί έχεις απόλυτη ευθύνη για το παραγόμενο προϊόν. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό. Είναι ζωντανό, είναι πολύ διαφορετικό. Τη δική σου προσωπική άποψη. Θέλω να μου πεις λίγο πώς σε υποδέχτηκαν εκεί στο Sky. Κοίτα, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος από τη μέχρι τώρα συνεργασία μου με το Sky. Είναι ένα κανάλι το οποίο δεν έχει αυτό που λέμε το mentality. Να πω ότι εννοώ ότι τα τελευταία χρόνια που είχε πολύ πετυχημένα ψευδολογικά προγράμματα, όπως είναι το Survivor που έσκησε, το Voice, το Ελλάδα έχει ταλέντο, ήταν προγράμματα που τα παρήγαγε ο Ατσούν και η Ατσούν Media. Ο Sky δεν είχε, ας πούμε, ελληνική ψυχαγωγία. Φέτος ο Sky κάνει μια πολύ σημαντική στροφή με τα πολλά serial που κάνει, το serial του Γεωργίου, πάλι του δικού του Ανδρέα του Γεωργίου, που θα είναι και ο πρώτος καλεσμένος αύριο στο μεσημεριανό. Έχει το serial του Μαρκουλάκη, το serial του Ρίγα, την Πολυκατοικία. Δηλαδή κάνει μια πολύ σημαντική στροφή στην μυθοπλασία. Και έχει και δύο πια εκπομπές, ας πούμε τη δικιά μας το μεσημέρι και την πιο μεσημεριανή του Νίκου του Μουτσινά, που θέλει να γεμίσει έτσι με ψυχαγωγία και τα μεσημέρια στον κόσμο. Άρα λοιπόν κάνει μια σημαντική προσπάθεια και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέρος αυτής της στροφής του Sky. Γιατί ο Sky έχει μια ταυτότητα ενός πολύ σημαντικού, σοβαρού ενημερωτικού σταθμού. Τώρα προσπαθεί να μπολιάσει το ενημερωτικό με το ψυχαγωγικό πια ο Sky. Με δική του παραγωγή και όχι με προγράμματα που παίρνει παλού, όπως τη Ατσούν εννοώ. Γιώργο, θα μας έρθεις καθόλου στην Κύπρο που ο κόσμος αγαπά πάρα πολύ εδώ και θέλει να σε δει και από κοντά? Δεν με έχετε καλέσει, αν με καλέσετε θα έρθω. Έχεις επίσημη πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά. Κοιτάξτε, στην Κύπρο θέλω να ξέρετε ότι έχω έρθει μόνο μία φορά. Ήταν κάποια στιγμή για ένα φιλανθρωπικό, νομίζω, μαραθώνιο που είχε κάνει το Ρίκ και είχα έρθει. Δεν έχει τύχει να ξανάρθει στην Κύπρο. Με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Ελπίζω να δοθεί μια πολύ ωραία αφορμή και θέλω να έρθω στην Κύπρο και να έρθω και σε εσά με μεγάλη μεγάλη χαρά. Φίλου έχει, θα σε φιλοξενήσουμε, θα σε ταΐσουμε, θα σε κυκλοφορήσουμε, ό,τι θε από εμά. Τώρα τάσο, είπε στη μαγική κουβέντα. Αυτά με ταΐσετε, έρχομαι σίγουρα. Ha ha ha!